ταινία Φάτνη στην Ιταλία προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και σχόλια. Δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ζητούν από τις καθολικές αρχές να καταδικάσουν μία χριστουγεννιάτικη Φάτνη σε επαρχία του Αβελίνο που εμφανίζει τον Ιησού με δύο μητέρες αντί για την παραδοσιακή Μαρία και τον Ιωσήφ στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Ο πατέρας Βιταλιάνο Ντελασέλα, ο ιερέας πίσω από την προκλητική Φάτνη, την υπερασπίστηκε ως αναπαράσταση της αυξανόμενης ποικιλομορφίας της εκκλησίας του. «Ήθελα να δείξω με αυτή τη σκηνή ότι οι οικογένειες δεν είναι πλέον μόνο οι παραδοσιακές», είπε στο Reuters, τονίζοντας ότι στις ενορίες μας βλέπουμε όλο και περισσότερο παιδιά από τους νέους τύπους οικογενειών που υπάρχουν και αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας. Παιδιά χωρισμένων ανθρώπων, γκέι ζευγάρια, νεαρές μητέρες. Ο ιερέας, γνωστός για την ενασχόλησή του με τέτοιου είδους ζητήματα, ανέφερε την απόφαση ορόσημο του Πάπα Φραγκίσκου την περασμένη εβδομάδα να επιτρέπει στους ιερείς να ευλογούν ομόφυλα ζευγάρια. Το Βατικανό δήλωσε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς θα μπορούσαν να δίνουν ευλογίες σε ομόφυλα ζευγάρια εφόσον δεν δίνονται στο πλαίσιο θρησκευτικών τελετουργιών. Ενώ η Εκκλησία τόνισε ότι συνεχίζει να ορίζει το γάμο ως μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, η κίνηση αυτή έχει ωστόσο εκλειφθεί ως μια μεγάλη αναταραχή στο καθολικό δόγμα, προκαλώντας εξεγέρσεις μεταξύ ομάδων κληρικών από τη Βρετανία έως την Ιγυρία.